Οι ομάδες και οι δύο είναι όλες εδώ, δεν χρειάζεται να αναγνωριστούν τα ονόματα. Αναγνωρίζω όλους και όλους. Ορίστε κύριε φίλοι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι μια δύσκολη βραδιά για όλους μας και όταν λέω για όλους μας, εννοώ για τον ελληνικό λαό. Γιατί είναι αντιμέτωπος με μια ιδιοτροπία της ιστορίας. Η μικρή πατρίδα μας, η Ελλάδα, αναγκάστηκε να βγει μπροστά. Και δεν είναι η πρώτη φορά που οι γάτες του Άι Νικόλα, για να θυμηθούμε τις εφαίρει, φαρμακώνονταν, αλλά συνέχισαν να δίνουν τη μάχη τους. Η μικρή πατρίδα, η Ελλάδα, βγήκε μπροστά για να υπερασπιστεί θεμελιώδη δικαιώματα του σύγχρονου ανθρώπου. Τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη, μια Ευρώπη εντελώς διαφορετική από την Ευρώπη των τραπεζών, του νεοφιλελευθερισμού και των πραξικοπημάτων. Δεν κρυβόμαστε. Κάνουμε μια σκληρή διαπραγμάτευση και με λάθη, αλλά έντιμη. Για πρώτη φορά η χώρα μας έκανε διαπραγμάτευση με εντιμότητα. Για πρώτη φορά είπε ότι διεκδικεί την υπερηφάνεια της και αποτέλεσμα από τις διαπραγματεύσεις. Να δεχθώ ότι μπροστά σε έναν υπέρτερο συσχετισμό δύναμης που δεν ήταν δυνατόν να αλλάξει μόνο επειδή είχαμε εμείς την πολιτική βούληση. Η πολιτική βούληση είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για να ανατρέπει υπέρτερο συσχετισμό δύναμης. Μπροστά σε έναν συσχετισμό δύναμης αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε μια πολύ σκληρή και επώδυνη συμβασμό όσον αφορά τα ζητήματα που συζητούσαμε τόσο καιρό. Αλλά υπάρχει το μήνυμα το ευρωπαϊκό, το οποίο παραμένει ενεργό. Για πρώτη φορά τέθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο από μια μικρή χώρα και δεν έκλεισε αυτό το ρήγμα το θέμα της Ευρώπης. Αυτή η Ευρώπη δεν πρόκειται να προχωρήσει, θα διαλυθεί αν δεν θεμελιωθεί πάνω στις αξίες της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτό το μήνυμα στείλαμε στην Ευρώπη και είμαστε υπερήφανοι γιατί συζητείται παντού. Παντού αλλού, αλλά όχι εδώ μέσα. Άλλη μια ιδιοτροπία. Άλλη μια ιδιοτροπία ελληνική που παραπέμπει σε άλλα ζητήματα της εισαγωγικά φιλής, σε μια διχόνοια, σε μια προσπάθεια διαχείρισης των προβλημάτων όχι μέσα από ένα εθνικό πρίσμα αλλά μέσα από μια μικροκομματική αντιπαράθεση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι βρεθήκαμε στο στόχαστρο του διεθνούς και του εγχώριου κατεστημένου του νεοφιλελευθερισμού και των μνημονίων. Γνωρίζουμε ότι κατορθώσαμε να θέσουμε ζητήματα που αφορούν όλη την Ευρώπη και το χρέος σε πανευρωπαϊκή διάσταση. Μόλις χθες υπήρξε νέα έκθεση του Διεθνούς Νομικού Ταμείου που μιλάει για χρέος 200% του ΑΕΠ την επόμενη διετία για τη χώρα μας. Ζητεί 30 χρόνια περίοδο χάριτος για την εξυπηρέτηση του χρέους, το οποίο δεν προβλέπεται να είναι κάτω από το 170% του ΑΕΠ το 2022, έναντι 140% προϋπολογιζόμενου μέχρι πριν λίγο καιρό. Τα θέματα αυτά παραμένουν ως παρακαταθήκες για συζήτηση, για αγώνα, για διεκδίκηση και η έκβαση αυτής της διεκδίκησης έχει να κάνει με την διαμόρφωση των εσωτερικών πολιτικών συσχετισμών. Με το αν το πραξικόπημα το οποίο ξεκίνησε στις Βρυξέλλες προχθές θα ολοκληρωθεί άθελά μας απόψε εδώ στη Βουλή. Για το πραξικόπημα αυτό στις Βρυξέλλες είχε ένα στόχο. Να τιμωρήσει την Ελλάδα τιμωρώντας την κυβέρνησή της. Να ρίξει την κυβέρνηση ώστε να στείλει ένα μήνυμα σε όλη την Ευρώπη ότι το για πρώτη φορά η αριστερά στην κυβέρνηση θα είναι και η τελευταία και μάλιστα σύντομα.
γιατί αυτό το οποίο διακυβεύεται σήμερα εδώ είναι κάτι περισσότερο από τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Είναι τα συμφέροντα και η δημοκρατική επιλογή των ευρωπαϊκών λαών. Είναι αν θα κλείσει το Διευθυντήριο της Ευρώπης τους λογαριασμούς του με τη δημοκρατία, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι απαγορεύεται οι πολίτες, οι λαοί, να κάνουν επιλογές έξω από το μονόδρομο των μνημονίων, έξω από το μονόδρομο του νεοφιλελευθερισμού και του ολοκληρωτισμού της ομοιόμορφης πορείας της ανθρωπότητας. Είναι σαφές ότι πολλοί από εμάς που χρόνια έχουμε θητεύσει, υπάρχουμε στο αγωνιστικό κίνημα της αριστεράς και δεν έχουμε γίνει γνωστοί μέσα από τη συμμετοχή μας σε δημόσια αξιώματα με μαραγκιασμένες αμαρτίες. Πολλοί από εμάς, όλοι μας, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με αυτό που λέει ο Βέμπερ, την ηθική του φρονήματος και την ηθική της ευθύνης. Η ηθική του φρονήματος έχει σημαδέψει την ιστορία πολλών αιρέσεων στον χώρο του χριστιανισμού. Ήταν εύκολη η απάντηση των αιρέσεων. Συνομιλούσαν με τον Θεό και θεωρούσαν ότι οποιαδήποτε απόφαση πάρουν με βάση το φρόνημά τους, την πεποίθησή τους, θα κριθεί το αποτέλεσμα από τον Θεό. Αλλά εμείς ανήκουμε σε μια παράδοση του διαφωτισμού. Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να πάρει στα χέρια τα προβλήματά του. Η ηθική της ευθύνης, λοιπόν, απέναντι στα προβλήματά μας, απέναντι στα θύματα μιας κοινωνικής καταστροφής του νεοφιλελευθερισμού στη χώρα μας, απέναντι στους φτωχούς, στους ανέργους, στους νέους που με εμπιστοσύνη στρατεύτηκαν στη μεγάλη μάχη του δημοψηφίσματος με το όχι, όχι μόνο από ρομαντισμό, αλλά και από συνείδηση των πραγματικών συμφερόντων της γενιάς τους. Ηθική της ευθύνης απέναντι στους πολίτες οι οποίοι αισθάνονται να πλήγεται βάναυσα καθημερινά το δικαίωμά τους στην πληροφόρηση. Ηθική της ευθύνης απέναντι στη δημοκρατία. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα είναι ένα πρωτότυπο πείραμα, ένα δημοκρατικό ανάχωμα απέναντι στην ακροδεξιά που καιροφυλακτεί. Τους είδαμε και εδώ τους υπόδικους εγκληματίες να σηκώνουν κεφάλι για να κλέψουν την αγωνία, για να μπορέσουν να αποδειχθούν λαθρεπιβάτες της αγωνίας και της δύσκολης κατάστασης των λαϊκών μαζών. Η ηθική της ευθύνης για την κάθαρση, για να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα μεγάλα σκάνδαλα που μπορεί το καθεστώς το παλαιοκομματικό να τα έχει οδηγήσει σε παραγραφή, αλλά παραμένουν ανοιχτά στη συνείδηση του ελληνικού λαού, ο οποίος ζητεί τη στοιχειώδη αποκατάσταση, τη στοιχειώδη δικαιοσύνη για αυτά όσα καλείται συνεχώς ο ίδιος να υφίσταται. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει απόψε άθελά μας να ολοκληρώσουμε το πραξικόπημα που ξεκίνησε προχθές στις Βρυξέλλες. Ο στόχος του ήταν να πέσει η κυβέρνηση της αριστεράς. Σαν μήνυμα σε όλη την Ευρώπη, σαν μήνυμα απογοήτευσης για τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης. Βεβαίως, από διαφορετικές αφετηρίες ξεκινάει ο καθένας, αλλά το αποτέλεσμα μετράει στη συγκεκριμένη αυτή στιγμή. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, χωρίς κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το μέλλον των φτωχών, των απόκληρων, των αδικημένων στη χώρα μας θα είναι σκληρό. Πολύ πιο σκληρό από όσα προδιαγράφει το μνημόνιο το οποίο αναγκαστήκαμε με το πιστόλι στο πρόταφο να φέρουμε εδώ. Χωρίς κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει, εκτός των άλλων, και μια ορμητική εμφάνιση του φαινομένου της αντιπολιτικής. Αυτού του φαινομένου που θεωρεί ότι όλοι είναι ίδιοι. Αυτού του φαινομένου που είναι το αυγό του φιδιού. Εκεί μέσα εποάζεται ο ναζισμός
και η ακροδεξιά. Χρειάζεται να σηκώσουμε ψηλά, χρειάζεται ψηλά. Κύριε φίλη, και τελειώνετε, κύριε φίλη. Χρειάζεται. Παρακαλώ πολύ. Κυρία Ζαρουλιά, ακόμα δεν μπορείτε να επιβάλλετε. Παρακαλώ πολύ. Κυρίες. Κύριε φίλη, αποφύγατε, κύριε φίλη. Χωρίς κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και αυτή είναι η πράξη που παίζεται απόψε εδώ, σημαίνει ότι θα του περάσει του Σόιμπλε. Θα περάσει στους πιο επιθετικούς κύκλους της Ευρώπης, στους ομογάλακτους των ακροδεξιών και των νεοναζιστών στη χώρα μας, στους ανθρώπους του παλαιοκομματισμού. Θα του περάσει ότι δεν υπάρχει ελπίδα στη χώρα μας. Υπάρχει ελπίδα, και αυτή είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο λαός και το λαϊκό κίνημα. Κύριε, κύριε.